2 του Φλεβάρι είναι η μέρα γιορτής των υγροτόπων και έτσι γιορτάζεται σε όλες τις περιοχές αυτή η μέρα. Οι φίλοι του υγροβιότοπου Ναυπλίων Ασκίου με ευκαιρία την 2 του Φλεβάρι διοργανώνουν για τις 4 Φλεβάρι το βράδυ μια ιντερνετική συζήτηση μέσα από την πλατφόρμα του Zoom για να κουβεντιάσουν τα προβλήματα του υγροβιότοπου, τις δράσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα, αυτά που μπορούν να προγραμματίσουν για τον επόμενο, για τις επόμενες, το επόμενο καιρό και να δούνε με ποια νομική μορφή μπορεί να σταθεί αυτή η προσπάθεια που έχουν ξεκινήσει οι φίλοι του υγροβιότοπου, η οποία είναι μια άτυπη ομάδα χωρίς μια νομική μορφή. Ξέρουμε ότι μέχρι τώρα ο υγροβιότοπος Ναυπλίων Ασκίου μαζί με την περιοχή της, του Ερασίνου κλπ. Έχει τραβήξει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Με τις δράσεις που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, με τις καταγγελίες, με τις εκδηλώσεις, με την εκδήλωση που έγινε πέρυσι αρχές Μάρτη σε σχέση με, με την ρήπανση του αργολικού κόρπου, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τα θέματα περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή. Έχω την εντύπωση ότι με αρκετά μεγάλη επιτυχία όλο αυτό το θέμα αναδείχθηκε. Κατάλαβε ο κόσμος, πολλοίς κόσμος, ότι τελικά αυτός ο χώρος δεν είναι ένας χώρος εναπόθεσης ότι μας περισσεύει από την πόλη μας, ένας πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς σε σχέση με το περιβάλλον. Και φαντάζομαι ότι μπορούμε να το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα όταν σήμερα μιλάμε για πάγους και παγετούς στην περιοχή μας. Τι σημαντικό παίζει το μικροκλίμα στην περιοχή, άρα η διατήρηση αυτού του υγροτόπου, πόσο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Αν κάποιος δει λιγάκι το ρόλο σε σχέση με την κλιματική αλλαγή που παίζει ένα υγρότοπο στην περιοχή, καταλαβαίνει ότι έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με περιοχές που έχουν πάγους. Άρα, δηλαδή, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι το μικροκλίμα μιας περιοχής για να σώσουμε και τις αγροτικές μας εκτάσεις. Άρα, δηλαδή, πιστεύουμε ότι πρέπει αυτός ο χώρος να αναδειχθεί και να προστατευτεί σαν ένας χώρος πολύ σημαντικός για την περιοχή. Στην προηγούμενη περίοδο είχαμε κάνει συνάντηση με τον κύριο Μαλτέζο. Σήμερα προγραμματίζουμε να κάνουμε μια συνάντηση με τον νέο Αντιπεριφερειάρχη στην περιοχή της Αργολίδας για να του θέσουμε τα ζητήματα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει εδώ και χρόνια μια μελέτη για την παραλιακή ζώνη Ναυπλίων Ασκίου του να γίνει ένας πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος μαζί με κάποια σημεία θέασης σε σχέση με τα πουλιά. Δυστυχώς αυτό είναι σε επίπεδο προμελέτης. Δεν έχει οριστικοποιηθεί η μελέτη για να μπορεί να μπει σε ένα πρόγραμμα για να ενταχθεί το έργο. Έχουμε προτείνει και ξέρετε πολύ καλά να γίνει ο μεγαλύτερος ίσως ποδηλατόδρομος οργανωμένος στην Ελλάδα που θα ξεκινάει από τον Άφλιο, θα πηγαίνει στη Νέα Κίο, στο Κεφαλάρι, από εκεί μπορεί να πηγαίνει στη Λέρνα και από τη Λέρνα να επιστρέφει πίσω στην πόλη του Ναυπλίου. Είναι 30 χιλιόμετρα αυτός ο ποδηλατόδρομος, ο οποίος μπορεί να κινηθεί παράλληλα με τον Ερασίνο. Αυτό σημαίνει μια διαφορετική μορφή τουρισμού η οποία μπορεί να αναπτυχθεί στην περιοχή, που είναι η μορφή του εναλλακτικού τουρισμού. Και είναι μια μορφή τουρισμού η οποία μπορεί να μας φέρει τουρίστες σε περιόδους που σήμερα μπορεί να μην έχουμε τουρίστες επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχα γεγονότα στην περιοχή. Μπορεί να μην είναι καλοκαίρι, μπορεί να είναι θεματικός τουρισμός, μπορεί να είναι άνθρωποι που παρατηρούν πουλιά, μπορεί να είναι πεζοπόροι, μπορεί να είναι ποδηλάτες. Άρα αυτές οι διαφορετικές μορφές τουρισμού μπορούν να αναπτυχθούν σε αυτό το παραλιακό μέτωπο για να δούμε μια διαφορετική μορφή ανάπτυξης της περιοχής μας που κινείται με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον και δεν κινείται με γνώμονα του να καταστρέψουμε το περιβάλλον για μια τυχαία ανάπτυξη που μπορούμε να έχουμε. Γνωρίζουμε ότι ήταν ουσιαστική η παρέμβασή σας και στο θέμα του Ερασίνου, που πρόκειται να πέσει αρκετό τσιμέντο και μάλιστα με θετικά αποτελέσματα. Μέχρι τώρα αυτό που έχουμε είναι ότι το έργο δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα για να μπορέσει δηλαδή να γίνει αυτό το έργο, το οποίο ήταν ένα φαραωνικό έργο, δηλαδή να τσιμεντώσουμε ουσιαστικά τον Ερασίνο. Ένα ποτάμι που ξέρετε, δεν έχουμε και πολλά ποτάμια στην Αργολίδα, ξεκινά από τις πηγές του Κεφαλαρίου και χύνεται στον Αργολικό κόλπο, στην περιοχή της Νέας Κίου. Ένας πολύ σημαντικός υγροβιότοπος στην περιοχή, ο οποίος διασχίζει το βάλτο της Νέας Κίου. Και όταν λέμε βάλτο, μιλάμε για μια περιοχή η οποία πλέον η βάλτη δεν είναι η μορφή του βάλτου που είχαμε τους προηγούμενους αιώνες. Είναι ένας πολύ ζωντανό κομμάτι, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι κομμάτι που έχει σημαντική χλωρίδα και πανίδα και αυτό πρέπει να προστατεύσουμε. Όταν αυτό θα τσιμεντωνόταν, δεν θα είχαμε όλη αυτή τη διαδικασία της χλωρίδας και της πανίδας στην περιοχή. Η παρέμβασή μας, έχω την εντύπωση, μαζί με τη συγκέντρωση που έγινε, με το ενδιαφέρον που είχε δείξει ο Περιφερειάρχης κ. Νίκας κλπ., τις δηλώσεις που έκανε ότι αυτή η περιοχή είναι ένας παράδεισος, έχω την εντύπωση έχουν κοπεί σε κάποιους τα φτερά να ρίξουν λεφτά σε μια περιοχή η οποία αυτό που χρειάζεται είναι να καθαριστεί μέσα από μια μελέτη περιοδικών επιπτώσεων, να μπορεί να μπουν κάποια σημεία θέασης, να διαμορφωθεί ο παραλιακός ο δρόμος που είναι δίπλα από το ποτάμι και να φτιάξουμε ένα εξαιρετικό δρόμο, γιατί όσοι τον έχουν περπατήσει και είναι από την περιοχή της Νέας Κίου, ήταν ένα κομμάτι ζωής για τη Νέα Κίο. Και επειδή σήμερα μιλάμε για Νέα Κίο,
Ξέρετε ότι θα γιορταστούν και τα 100 χρόνια σε σχέση με το προσφυγικό. Να, ένα σημείο αναφοράς. Εκεί που οι οικιώτες πήγαιναν όταν πρωτοήρθαν στην περιοχή για να είναι ένα κομμάτι της ζωής τους, να το αναδείξουμε σαν ένα κομμάτι της ζωής τους και να μην το καταστρέψουμε.